Δύσκολος προμηνύεται ο φετινός χειμώνας, αφού οι ειδικοί κάνουν λόγο για τριδημία ιώσεων που θα ταλαιπωρήσει πολύ την κοινότητα. Υπάρχει ένα κύμα γρίπης, υπάρχει ένα κύμα του ιού του RSV που αφορά περισσότερο μικρά παιδιά ή μεγάλους σε ηλικία και φυσικά υπάρχει ο κορονοϊός. Αυτό η επιστήμη ουσιαστικά το παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι η μασκοφορία των προηγούμενων ετών έχει αποδυναμώσει τη δυνατότητα σάρωσης που έχει το αμυντικό μας σύστημα του οργανισμού. Μεγάλη είναι η αύξηση της θετικότητας στη γρίπη και σε περίπου 35% των ατόμων με συμπτώματα κυριαρχεί ο υπότυπος ή τα 3-2. Έχουμε έξαρση και του ιού της γρίπης α και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και βάση στον εμβολιασμό, τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, ειδικά στους μεγάλους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι με χρόνια προβλήματα, έγκυες γυναίκες, για να προστατευτούμε, διότι αναμένουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι τέλη Μαρτίου, να έχουμε έξαρση και του ιού της γρίπης. Ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι μονόδρομος και για το φετινό χειμώνα. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το εμβόλιο του κορονοϊού, ειδικά οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Πλέον υπάρχει ένδειξη για να ουσιαστικά προβούν στον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Εννοείται το αντιγρυπτικό εμβόλιο στην ίδια ομάδα, αλλά και σε χρόνιους ασθενείς. Και φυσικά γενικώς να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αερισμός των χώρων, ειδικά τώρα το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πέφτει το υγειικό φορτίο και ουσιαστικά δεν είμαστε τόσο επιρρεπείς στις ιώσεις. Να ντυνόμαστε καλά και εννοείται τα ατομικά μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα το ανασολογικό έλλειμμα και ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά είναι ο λόγος της έξαρσης των λοιμόξεων του αναπνευστικού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Είναι μεγάλη η ροή, η προσέλευση μικρών παιδιών στα νοσοκομεία. Συνήθως είναι η αναπνευστική ιή αυτή τη στιγμή που βασανίζουν τα παιδάκια και ο ιός της γρίπης και άλλη αναπνευστική ιή. Γι' αυτό ουσιαστικά προήρθε από τη μασκοβορία των προηγούμενων ετών. Τα παιδάκια έχουν ένα ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε έχει ξεχάσει αυτό το ανοσοποιητικό να ανοιχνεύσει αυτούς τους ιούς, άρα είναι πολύ πιο ευάλωτα. Πραγματικά η προσέλευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Οι παιδιατρικές κλινικές και γενικά οι παιδίατροι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πολύ απασχολημένοι με όλες τις ιώσεις στην παιδική ηλικία.